Χάρη του Χριστού, αδελφοί, θα διαβάσουμε τη σελίδα 848. Είναι από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, το τρίτο κεφάλαιο και το πρώτο εδάφιο. Σελίδα 848, κεφάλαιο Γ και εδάφιο 1. Εν εκείνες δε τις ημέρες έρχεται Ιωάννης ο Βαπτιστής κηρύττων εν τη ερήμο της Ιουδαίας και λέγον μετανοείται, διότι επλησίασεν η βασιλεία των ουρανών. Διότι ούτως είναι ορυθής υπό Ισαΐου του προφήτου λέγοντος, φωνή βοόντος εν τη ερήμο, ετοιμάσατε την οδόν του Κυρίου, ευθείας κάμετε τα στρίβους αυτού. Αυτός δε ο Ιωάννης είχε το ένδυμα αυτού από τριχών καμήλου και ζώνη δερματίνη περί την οσφήν αυτού, η δε τροφή αυτού ήτο ακρίδες και μέλι άγριον. Τότε εξήργετο προς αυτόν Ιεροσόλυμα και πάσα Ιουδαία και πάντα τα περίχωρα του Ιορδάνου και βαφτίζοντο εν το Ιορδάνη υπ' αυτού εξομολογούμενοι τα σαμαρτίες αυτών. Ειδών δε πολλούς εκ των Φαρισαίων και Σαδουκαίων ερχομένους εις το βάφτισμα αυτού είπε προς αυτούς «Γεννήματα εχιδνών, τι έδειξεν σε εσάς να φύγετε από τις μελούς της οργής? Κάμετε λοιπόν καρπούς αξίους της μετανοίας. Και μη φανταστείτε να λέγετε καθεαυτούς «Πατέρα έχομεν τον Αβραάμ», διότι σας λέγω ότι δύναται ο Θεός εκ των λίθων τούτων να αναστήσει τέκνα εις τον Αβραάμ. Ήδη δε και η αξίνη κείται προς την ρίζα των δέντρων, πάν λοιπόν δέντρων μη κάμνων καρπών καλών εκόπτεται και εισπυρβάλλεται. Εγώ μεν σας βαφτίζω εν είδα της μετάνοιαν, ο δε ο πίσω μου ερχόμενος είναι ισχυρότερός μου, του οποίου δεν είμαι άξιος να βαστάσω τα υποδήματα. Αυτός θέλει σας βαφτίσει εν πνεύματι Αγίου και Πυρίως της κρατεί το πτιάριον εν τη χειρή αυτού και θέλει διακαθαρίσει το αλώνιον αυτού και θέλει συνάξει τον σύτον αυτού στην αποθήκη, το δε άχυρον θέλει κατακάψει εν πυρή ασβέστο. Αμήν. Έφτασε το πλήρωμα του χρόνου όπου ο Θεός θα εκπληρώσει την υπόσχεσή Του, την επαγγελία Του, το Λόγο Του, αποστέλλοντας τον Μεσσία, τον Χριστό, τον Υιό Του, τον Μονογενή, αποστέλλοντας το Λόγο Του, τον Αγαθό, τον Θεό, τον Αληθινό, σε μορφή ανθρώπου. Ο Λόγος, καθώς είναι γεγραμμένο, έγινε σάρξ και περιεπάτησε μεταξύ των ανθρώπων πλήρης χάριτος και αληθείας. Τα πάντα είναι έτοιμα. Υπάρχει μία κυβέρνηση όλη την ανθρωπότητα, ώστε να μην υπάρχουν σύνορα για να μπορεί να κινείται ελεύθερα το κήρυγμα του Ευαγγελίου. Υπάρχει μία παγκόσμια ειρήνη, για να μην υπάρχουν πόλεμοι και ταραχές, ώστε να υπάρχει ειρήνη, γιατί εν ειρήνη κηρύττεται το Ευαγγέλιο με αποτελέσματα. Υπάρχει μία γλώσσα, η ελληνική γλώσσα τότε, που όλοι τη γνώριζαν, όλοι τη σπούδαζαν, όλοι τη μάθαιναν και ελάχιστοι ήταν από τους Εβραίους ακόμη που γνώριζαν την εβραϊκή γλώσσα και μάλιστα τη διάβαζαν με αλφάβητο αφωνίεντο. Γι' αυτό και αποκαλούσαν τον Πέτρο και τους άλλους αγράμματους και ιδιώτες. Τέλος, υπήρχε και ο διασκορπισμός των Εβραίων σε όλη την Οικουμένη, όπου υπήρχαν συναγωγές και εκεί εκηρύτετο ο νόμος του Μωυσή, ο Λόγος του Θεού, και βεβαίως υπήρχαν και άνθρωποι που μελετούσαν τις γραφές και διάβαζαν ότι ακριβώς ήξεραν και διάβαζαν μέσα από τις γραφές πότε έρχεται ο Μεσσίας από τον Δανιήλ, πού έρχεται ο Μεσσίας, πώς έρχεται ο Μεσσίας από Παρθένο. Όλες τις λεπτομέρειες του ερχομού του Κυρίου τις διάβαζαν αυτοί που μελετούσαν τον Λόγο του Θεού. Όμως υπήρχε και ένα πρόσωπο ιδιαίτερο, ιδιαίτερα θα έλεγα προφητευμένο, ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, για τον οποίο ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός είπε ότι είναι ο τελευταίος αφενός μεν προφήτης Παλαιάς Διαθήκης, αλλά και ο μεγαλύτερος. Ήταν πλεισμένος Πνεύματος Αγίου εκ κοιλίας μητρός αυτού και είχε μία συγκεκριμένη αποστολή από το Θεό
εκλεγμένος από το Θεό για ένα ιδιαιτέρως σοβαρό έργο, όπως ομολογεί ο ίδιος, δια τούτο ήλθον, δια να μαρτυρήσω για τον ερχόμενο, ο οποίος είναι ο Χριστός. 6 μήνες μεγαλύτερός του, πρώτερός του, του Ιησού, ο ίδιος όμως ομολογεί ότι είναι ανώτερος του Ιησούς και πρώτερός του. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν 30 χρόνια παρέμενε στην έρημο. Θα λέγαμε ένας ιδιαίτερος ασκητής. Περίμενε πότε ο Θεός θα τον καλέσει για την αποστολή του. Φορούσε ένδυμα από τρίχες καμήλας, έτρωγε άγριο μέλι και ακρίδες, είχε ζώνη δερματίνη και μάλιστα ο άγγελος είπε στον Ζαχαρία όταν επρόκειτο να συλληφθεί, να γεννήσει η στήρα σε γεροντική ηλικία, ότι θα έρθει εν πνεύματι και δυνάμει λίου του προφήτου, και η αποστολή του ήταν να προετοιμάσει λαόν προδιατεθειμένων στον Κύριο, να ετοιμάσει ανθρώπους δηλαδή που προσμένανε με επίγνωση αληθινή τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό. Όταν έφτασε το πλήρωμα του χρόνου, ο Θεός τον διέταξε, θα λέγαμε, να εξέλθει κηρύττων και πάλι στην έρημο. Και εδώ αρχίζει τώρα το θαύμα και η επέμβαση του Θεού. Ενώ εκήρυτε ο Ιωάννης στην έρημο, που δεν υπήρχαν άνθρωποι, ο Θεός διήγειρε τις καρδιές των ανθρώπων ώστε όλα τα Ιεροσόλυμα, όλη η Ιουδαία και όλη η περίχωρος μαζεύονταν για να ακούσουν το κήρυγμα του Ιωάννου, αλλά ακόμη περισσότερο και να βαφτιστούν το βάφτισμα μετανοίας του Ιωάννου. Αυτή η συγκέντρωση των ανθρώπων στο κήρυγμα ενός ανθρώπου που θα έλεγα ιδιαιτέρως άγριου, καθόλου κοινωνικού, ήταν αυτό που ο Θεός έκαμε για να φέρει τους ανθρώπους πιο κοντά στο να περιμένουν τον Κύριο. Όλη η περίοδος τότε μέσα στον Ισραήλ δεν θα λέγαμε ότι είχε καμία πνευματική υπόσταση. Γραμματείς, αρχιερείς, φαρισαίοι, αρχιερείς, σαδουκαίοι, χωρισμένοι, τσακωμένοι, σε απόλυτη αποστασία, σε απόλυτη υποκρισία, αλλά όμως ο Θεός είχε αποφασίσει ανάμεσα σε αυτούς να εγερθεί και ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, ο πρόδρομος, αλλά και ο Ιησούς Χριστός. Και τώρα ο Θεός πρέπει να προετοιμάσει αυτούς που θα εκλέξει για να αποστείλει. Γιατί σε λίγο πρόκειται να κηρυχθεί το Ευαγγέλιο σε όλα τα έθνη κατά το Λόγο του Θεού. Πρόκειται να δημιουργηθεί η δόξα του Χριστού, η Εκκλησία Του. Μέσα σε όλο αυτό το σαθρό περιβάλλον πρέπει ο Θεός να ψάξει και να βρει, και το μήνυμα είναι ποιους και με ποιο κριτήριο ο Θεός ψάχνει και βρίσκει ανθρώπους για να εκπληρώσουν τις βουλές του Πατέρα Του και να αποσταλούν απεσταλμένοι δικοί Του. Επαναλαμβάνω, σε ένα περιβάλλον από πνευματικής απόψεως απολύτως άθλιο. Απόλυτη υποκρισία, εκοσμίκευση, φιλοδοξίες, φιλαργυρίες. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον
πρέπει ο Θεός να ψάξει διά του Ιησού Χριστού, να βρει, να καταρτήσει, να εκπαιδεύσει, να αποκαλύψει και να φανερώσει όχι μόνο τα σχέδιά του, τις βουλές του, αλλά και το λόγο του, και να εγείρει αποστόλους, προφήτες, ευαγγελιστές, διδασκάλους και ποιμένες, και να χαρίσει και τα μείζωνα όλα, και τα μείζωνα ακόμη χαρίσματα του Πνεύματος του Αγίου. Και το ζήτημα είναι, το θέμα είναι, ποιος εκλέγει, βεβαίως ο Χριστός, με ποιο κριτήριο όμως. Γιατί? Γιατί το κριτήριο το οποίο τότε ίσχυε, εκείνη την περίοδο που τόσο πολύ μοιάζει με τη σημερινή, καθώς επίκειται και όσοι μελετάνε το Λόγο του Θεού γνωρίζουν επακριβώς ότι έχουμε φτάσει πια στο χρόνο της επαγγελίας για τη δευτέρα έλευση του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Και όπως τότε υπήρχαν οι θρησκευόμενοι μέσα στην αμαρτία, διαιρεμένοι και διασκορπισμένοι παντού, χωρίς καμία ενότητα, χωρίς πίστη, χωρίς επίγνωση, καθώς είναι γεγραμμένο ο λαός μου χάνεται από έλλειψη γνώσεως, έτσι και τώρα σε όλη την ανθρωπότητα, όχι στο Ισραήλ βεβαίως τώρα, υπάρχουν δεκάδες, εκατοντάδες, χιλιάδες ομολογίες που κάθε μία από αυτές επιμένει για την αλήθεια. Υπάρχουν μεγάλες και μικρές εκκλησίες σε όλη την οικουμένη, αλλά ο Κύριος έρχεται και για να κάνει το έργο του πρέπει και πάλι να βρει, να διαλέξει, να καταρτήσει και να αποστείλει. Τότε χρησιμοποίησε τον Ιωάννη τον πρόδρομο, που αυτή ήταν η αποστολή του, και ενήργησε θαυμαστά, φέρνοντας και ξεσηκώνοντας όλο τον Ισραήλ στην έρημο τη δική του, εκεί που ο Θεός τον διέταξε να πάει, δίπλα στον Ιορδάνη για να βαφτίζει. Και προκάλεσε και τον θαυμασμό και την απορία των γραμματέων, των φαρισαίων, των αρχιερέων, των σαδουκαίων, οι οποίοι πήγαιναν και αυτοί για να βαφτιστούν το βάφτισμα, γιατί όλος ο λαός πίστευε ότι ο Ιωάννης και το βάφτισμα του Ιωάννου ή το παρακυρίου. Και ο Ιωάννης έλεγχε από τόμος. Τον μεν Ηρώδη, δεν σου είναι συγκεχωρημένο να έχεις τη γυναίκα του αδελφού σου? Αυτούς λέγοντας γεννήματα εχιδνών, τι σε έδειξε εις εσάς να φύγετε από τις μελούσεις οργής, αφού δεν κάμετε καρπούς αξίους μετανοίας? Και μη φαντάζεστε, λέγοντες καθεαυτούς, ότι πατέρα έχουμε τον Αβραάμ. Μην αυτοδικαιώνεστε για την καταγωγή σας, ακόμη και για την περιτομή σας, που είναι το σημείο ότι είστε λαός Θεού, γιατί ο Θεός είναι δυνατός να σηκώσει από τις πέτρες και να αναστήσει στην πραγματικότητα τέκνα στον Αβραάμ, όπως και πράγματι έκανε μέσα από τα έθνη, καθώς δια του σπέρματος του Αβραάμ που είναι ο Χριστός σώθηκαν τότε άπειρα πλήθη ανθρώπων. Μάλιστα κάποτε ρώτησαν τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστόν αρχιερείς, γραμματείς και πρεσβύτεροι,
Με ποια εξουσία κάνεις αυτά τα οποία έκαμε όταν επρόκειτο να σταυρωθεί και εισήλθε στα Ιεροσόλυμα? Και ο Κύριος μας απάντησε, θα σας απαντήσω αν μου απαντήσετε κι εσείς σε μία ερώτηση. Το βάπτισμα του Ιωάννου ήταν εξ ουρανού ή εκ των ανθρώπων? Και αυτοί απάντησαν δεν ξέρουμε, γιατί εάν έλεγαν εξ ουρανού θα τους ρώταγε γιατί δεν πιστεύσατε σε αυτόν. Γιατί δεν πίστευσαν σε αυτόν. Όλοι αυτοί οι μεγάλοι θρησκευόμενοι δεν πίστευσαν σε αυτόν τον οποίον ο Θεός απέστειλε. Αν λέγανε δε από ανθρώπους, φοβόντουσαν το πλήθος, γιατί ήξεραν ότι ο λαός είχε πιστέψει ότι ήταν εξ ουρανού. Ένας λοιπόν ιδιαίτερος άνθρωπος που το χαρακτηριστικό του ήταν ο μεγαλύτερος όλων των προφητών εκείνη τη συγκεκριμένη μέρα, εκείνη τις συγκεκριμένες μέρες, εκείνες τη συγκεκριμένη εποχή, ο οποίος όμως είχε αποκάλυψη από το Θεό της αλήθειας. Το επαναλαμβάνω, είχε ο μόνος που είχε αποκάλυψη από το Θεό της απόλυτης αλήθειας. Ο Θεός του είχε πει για να καταλάβεις ποιος είναι ο Μεσσίας, εγώ σε έφερα για να φανερώσεις ποιος είναι ο Μεσσίας. Για να καταλάβεις ποιος είναι ο Μεσσίας όταν θα τον βαφτίσεις, τότε θα δεις το Πνεύμα το Άγιο επάνω του και αυτός είναι ο Μεσσίας. Αυτός είναι ο Υιός του Θεού. Και με απόλυτη αποκάλυψη δια Πνεύματος Αγίου της αλήθειας, είπε εγώ σας βαφτίζω εν ύδατη εις μετάνοια, όμως πίσω μου έρχεται ένας που είναι ισχυρότερός μου και που δεν είμαι άξιος να βαστάσω τα υποδήματά του, και αυτός θα σας βαφτίσει εν Πνεύματι Αγίου και Πυρή. Όμως μέχρι τότε αυτός στα χέρια του κρατάει το πτιάριον για να διακαθαρίσει το αλώνιον, ώστε να συνάξει το σύτο στην αποθήκη, το δε άχυρο θέλει κατακάψει εμπειρίας βέστο, και όλα αυτά είναι τελείως όμοια, θα τολμούσα να πω, με τη σημερινή μας εποχή, καθώς λέγει ο Απόστολος Πέτρος ότι η κρίση του Θεού θα αρχίσει πρώτα από τον οίκον του Θεού. Αλλά το ερώτημα παραμένει, πώς, με ποιο κριτήριο ο Ιησούς Χριστός θα εκλέξει τους συνεργάτες του, τους αποστόλους του. Ο Ιωάννης έκανε αυτό που έπρεπε. Όντας ο μεγαλύτερος των προφητών, τον σύστησε ο Θεός, και η σύσταση του Θεού προς αυτόν είναι να μαζεύονται όλοι να τον ακούνε και να βαφτίζονται από αυτόν. Και αυτοί που τον πίστευαν και αυτοί που δεν τον πίστευαν. Όλοι. Πάσα η περίχωρα, πάσα η Ιουδαία, πάσα η Ιεροσόλυμα. Και αυτοί που τον πίστευαν και αυτοί που δεν τον πίστευαν. Όμως το έργο του δεν ήταν αυτό, αν και αυτή ήταν η διαταγή του Θεού. Το έργο του ήταν στους κοντινούς μαθητές του να μιλήσει για τον ερχομό του Μεσσία και να διεγείρει την ειλικρινή τους διάνοια να περιμένουν, να ψάξουν, να βρουν και να περιμένουν αυτόν ο οποίος έρχεται ταχαίως, καθώς ήταν το κήρυγμά του «μετανοείτε, διότι η Βασιλεία των Ουρανών έρχεται ταχαίως». Να δημιουργήσει δηλαδή ένα ιδιαίτερο μικρό υπόλοιπο λαό που θα αποτελείται από προσμένοντες τον Κύριο. Αυτή ήταν ουσιαστικά η αποστολή του. Γιατί όταν ο Ισαΐας ο προφήτης προφήτευε για τη φωνή του «Βοόντος εν τη ερήμο», στη συνέχεια αυτής της προφητείας είπε «και όλοι οι νέοι θα τονίσουν και θα αποκάμουν και οι εκλεκτοί νέοι θα αδυνατήσουν εντελώς».
Μόνο όμως οι προσμένοντες τον Κύριο θα ανανεώνουν τη δύναμή τους, θα περπατούν και δεν θα τονίζουν, θα τρέχουν και δεν θα αποκάμουν και θα ανέβουν εις το όρος του Κυρίου με φτερά σαν τους αετούς. Αυτό ήταν το κυρίαρχο έργο, να δημιουργήσει ανθρώπους που ψάχνουν να βρουν το Μεσσία, που περιμένουν το Μεσσία, που προσμένουν το Μεσσία. Γιατί? Γιατί το σχέδιο του Θεού, όπως θα δούμε στη συνέχεια, είναι ο Ιησούς Χριστός έψαγνε να βρει αυτούς που έψαχναν να τον βρούνε. Ο Ιησούς Χριστός γύριζε ψάχνοντας, προσμένοντας να συναντήσει αυτούς που προσμένανε να τον συναντήσουν. Αυτούς διάλεξε τότε ο Χριστός και αυτούς διαλέγει πάντοτε. Δεν παίρνει τυχαία και λέει εσένα, εσένα, εσένα. Δεν είναι προσωπολήπτης. Ότι κάνει ο Θεός το κάνει εν δικαιοσύνη και μέσα στις βουλές τις αιώνιες του Πατέρα Του, αλλά και τις εντολές του Πατέρα Του προς Αυτόν. Ο πρόδρομος ήρθε λοιπόν ο Ιωάννης και έδειξε, αυτός είναι ο αμνός του Θεού, ήρθε και βάφτισε, βάφτισμα μετανοίας λέγοντας μετανοείτε, γιατί επλησίασε η Βασιλεία των Ουρανών, αλλά ήταν και δάσκαλος, ήταν κήρυκας, είχε μαθητές. Οι μαθητές του Ιωάννου, τους οποίους προετοίμασε να προσμένουν τον ερχόμενο. Τους φανέρωσε ότι έρχεται και ανάλογα με το ζήλο που είχαν προσμένοντας θα υπήρχε και η εξέλιξή τους. Φοβερό το έργο του. Εάν δεν υπήρχε ο Ιωάννης ο πρόδρομος, όχι να πει αυτός είναι ο Υιός του Θεού, όχι να πει ότι αυτός είναι ο αμνός του Θεού, αλλά να δημιουργήσει μαθητές που προσμένουν τον Κύριο, ο Ιησούς Χριστός δεν μπορούσε να βρει κανέναν. Αυτός είναι που μετέφερε το ζήλο, την αποκάλυψη, τη φανέρωση, που τη γνώριζε εκ κοιλίας μητρός, θα τολμούσα να πω, γιατί ήταν η μητέρα του συγγενής με τη μητέρα του Κυρίου. Αλλά το έργο αυτό δεν το έκαμε από τη γνώση, το έκανε με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, γιατί ήταν και χρησμένος του Κυρίου για αυτό το συγκεκριμένο έργο, να προετοιμάσει τους προσμένοντες τον Κύριο που δεν θα τονίσουν, δεν θα αποκάμουν και με φτέρυγες σαν του αέτου θα ανέβουν και θα πετάξουν ψηλά. Και ευχαριστούμε το Θεό, αδερφοί, γιατί τότε ήτανε ο Ιωάννης, σήμερα είναι, να το πω, η Εκκλησία που ορθοτομεί το λόγο της αληθείας, η Εκκλησία που έχει όραση, όχι λέει με τα λόγια, η παγκόσμια Εκκλησία, δεν μιλάω για τοπική Εκκλησία, η παγκόσμια Εκκλησία που δεν λέει με λόγια ο Κύριος έρχεται, αλλά βράζει μέσα στην ψυχή της το Πνεύμα το Άγιο και προσμένει τον Κύριο. Όπου και να στεγάζονται αυτοί οι άνθρωποι,
όπου και να βρίσκονται, όπου και να είναι. Αυτοί που προσμένουν τον Κύριο, αυτοί που περιμένουν τον Κύριο, αυτοί θα βρεθούνε, αυτούς ψάχνει να βρει και ο Κύριος. Ψάχνει να βρει αυτούς που τον ψάχνουνε, ώστε να δημιουργήσει ο Χριστός τον καινούριο Ιωάννη. Και μέσα από τον καινούριο Ιωάννη να δημιουργήσει τους καινούριους αποστόλους του, τις καινούριες διακονίες, το καινούριο έργο. Γιατί τότε το έργο ήταν να στηριχθεί η Εκκλησία, σήμερα το έργο είναι να ετοιμαστεί η Εκκλησία. Και γιατί μας τα λέει αυτά ο Θεός? Για να ακουστεί η προσευχή μας, να ακούγεται η προσευχή μας. Και πότε ακούγεται η προσευχή μας? Όταν μετανοούμε και επιστρέφουμε στο Θεό, όταν καθαριζόμαστε, όπως είπαμε την περασμένη Κυριακή, από τα είδωλα και τα μάταια, όταν ετοιμάσουμε την καρδιά μας για να περιμένουμε τον Κύριο και όταν λατρεύουμε και ελπίζουμε στη ζωή μας μόνο στο Χριστό. Άνθρωποι που είναι αποχωρισμένοι από τον κόσμο, αν και μέσα στον κόσμο, που το κοσμικό φρόνημα δεν έχει καμία σχέση μέσα στη ζωή τους, που ο κόσμος δεν έχει καμία σχέση στη ζωή τους, που είναι ενδεδειμένοι πνευματικά τώρα όμως με τρίχες από καμήλα, που φοράνε ζώνη δερματίνη και τρώνε ακρίδες και άγριο μέλι. Άνθρωποι δηλαδή που δεν έχουν καμία επαφή με τον κόσμο. Επαναλαμβάνω, αν και ζουν μες στον κόσμο. Άνθρωποι που είναι πλήρης Πνεύματος Αγίου και δυνάμεως. Άνθρωποι που δεν ζουνε κατά το Πνεύμα, αλλά και περπατούνε κατά το Πνεύμα. Άνθρωποι που έχουνε αποκάλυψη και επίγνωση, καθώς ο Θεός τους έχει δώσει πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως εις επίγνωσιν αυτού. Και όπως τότε ο Ιωάννης ήταν ο μεγαλύτερος των προφητών, έτσι και τώρα η δόξα του εσχάτου οίκου θα είναι μεγαλύτερα της του πρώτου. Εδώ στη γη, στο έργο τους, στη ζωή τους. Είναι λοιπόν θέμα επιλογής για το πώς θέλεις να είναι η συνέχεια της ζωής σου. Προσωπικής επιλογής. Υπάρχει ζωή της καλοπέρασης. Η ζωή του να φάγουμε και να πίουμε. Δεν λέω της αμαρτίας. Δεν λέω της ανομίας, της αδικίας. Όχι. Γιατί απευθύνομαι σε αναγεννημένους χριστιανούς. Και αυτό το λέω εγώ. Και ο Θεός να με συγχωρέσει που το λέω έτσι. Θέλω δηλαδή να βγάλω από αυτό το λόγο το Θεό. Να συνομιλήσουμε σαν άνθρωποι τώρα. Άνθρωπος προς άνθρωπο, ομοιοπαθής, και να πούμε αυτά λέει ο Λόγος του Θεού. Εμείς τώρα πρέπει να πάρουμε μια απόφαση, ποιο δρόμο πρέπει, θέλουμε να ακολουθήσουμε. Το δρόμο της άνεσης, της καλοπέρασης, της ευλογίας στα υλικά, ή το δρόμο της ερήμου, της πνευματικής ζωής. Σαν άνθρωποι λοιπόν, δεν μας το λέει ο Θεός, εμείς το συζητάμε.
θέλεις. Τι θέλω. Τι θέλουμε. Και δεν είναι ομαδική πρόσκληση, είναι προσωπική πρόσκληση. Τι ψάχνουμε να βρούμε, ποιον ψάχνουμε να βρούμε, ποιον προσμένουμε, ποιον ζητάμε, τι ζητάμε. Από αυτή την απάντηση σε αυτές τις ερωτήσεις θα εξαρτηθεί το μέλλον μας, το πνευματικό. Ο Θεός να μας φωτίσει. Αμήν.